Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, καλό βράδυ όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα να έχουμε από αύριο, μιας και σήμερα είμαστε στην τελευταία ημέρα του Ιανουαρίου. Εδώ λοιπόν παρεούλα κάθε τρεις και λίγο στο podcast που μεταδίδεται μέσα από το κανάλι του Samos Times στο YouTube. Κάντε εγγραφή, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή και ειδοποιήστε το καμπανάκι για να ε, ε, ακούτε πρώτοι το podcast. Επίσης μέσα από τη σελίδα του samostimes.gr στο διαδίκτυο και μέσα από τη σελίδα του Samos Times στο Facebook. Κάθε τρεις και λίγο σε μια εκπομπή σήμερα Παπαρατσέγκο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τα επίκαιρα και πια είναι τα επίκαιρα, η πρόταση μορφή, η οποία αντισπιστία, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή και η οποία τελικώ αντιλαμβάνεστε ότι δεν έκανε απολύτω τίποτα. Μία τρύπα στο νερό, τρει μέρε χαμένε συζήτηση, τρει μέρε οι οποίε δεν γίναμε σοφότεροι, καθόλου μα καθόλου τα γίναμε σοφότεροι, το μπιφ μεταξύ Άδων Γεωργιάδη και Πολάκη, οκ, okay, εντάξει, ήταν λίγο κάπω. Αλλά δεν μα έδωσε κάτι παραπάνω από ό,τι μα έχουν δώσει παλιότερε μάχε των δύο μεγάλων αυτών πολιτικών ανδρών οι οποίοι θα μνημονεύονται ε, στους αιώνε και στα κοινοβουλευτικά ε, πρακτικά και στην πολιτική ιστορία αυτού του τόπου γιατί ο γνωστό σαν τον Άδων Γεωργιάδη δεν έχει περάσει άλλο από τον τόπο αυτό πραγματικά δεν έχει περάσει άλλο από τον τόπο αυτό σαν τον Άδων Γεωργιάδη και είναι τα πράγματα έτσι πάρα πολύ σοβαρά από ποια ε, σκοπιά, από ποια γωνία έτσι και αν ε, τα κοιτάξει. Ε, σε πάση περιπτώσει, το θέμα μα δεν είναι ο Άδωνη, το θέμα μα δεν είναι η πρόταση μορφή, δεν είναι η πρόταση τη πιστεία η οποία κατατέθηκε και η οποία, επαναλαμβάνω, είχε ω μοναδικό σκοπό, σύμφωνα με έγκυρε πληροφορίε, να εμποδίσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αυτόν τον τιτανομέγιστο άντρα, τον πεφωτισμένο νου τη γνώση, ε, τον άνθρωπο ο οποίο. Ε, θα μα βγάλει από όλα τα διέξοδα που έχει περιέλθει η ελληνική κοινωνία τα τελευταία 24 λεπτά. Ε, μιλάμε φυσικά για τον Κυριακό Μητσοτάκη. Ήταν ένα δόλιο και φθονερό σχέδιο τη αντιπολίτευση και συγκεκριμένα προσωπικά του ιδίου του Αλέξη του Τσίπρα να χαλάσει τρίμερο με χιόνια σε μαγευτικέ ε, τοποθεσίε τη ελληνική υπαίθρου. Ελληνική υπαίθρου, την οποία ω γνωστόν την αγαπά πάρα πολύ ο Πρωθυπουργό και την έχει τιμήσει ιδιαίτερω, ειδικότερα στι ημέρε αυτές των lockdown και τη ε, πανδημίας Και αφού απέτυχε, κυρίες και κύριοι. Το ύπουλο αυτό σχέδιο τη ε, αντιπολίτευση και προσωπικά του ιδίου του Αλέξη Τσίπρα. Το επισημαίνω αυτό γιατί κάθε καλό σχέδιο πρέπει να τονίζεται και να αποδίδεται σε αυτόν τον οποίο το συνέταξε και το συνέλαβε. Ε, Απορρίφθηκε η πρόταση τη με 156 ψήφου, όπω σχολίασε ε, και ένα φιλοσυντηκτικά στα social media. Έγινε ολόκληρη φασαρία και έχασε ο πρωθυπουργό ολόκληρο τρίμερο για να μάθουμε τι ψηφίζει ο Μπογδάνο. Το οποίο ούτω ή άλλω το ξέραμε ότι ο Μπογδάνο δεν θα ψήφιζε αυτόν που τον έδιωξε από το κόμμα με τι κλωτσιέ. Ή, εν πάση περιπτώσει, όχι με τι κλωτσιέ, μην είμαστε υπερβολικοί, αλλά του είπε πάρα κουβαδάκια σου και πάνω να παίξει παραπέρα. Την παράσταση έκλεψε ο ένα και μοναδικό, είπαμε, όχι Άλμπε Γιωργιάτη, όχι ο Πολάκη, όχι όλοι αυτοί οι οποίοι ξέρουμε. Ότι ε, δημιουργούν αυτά τα θέματα τα οποία θυμίζουν πολύ το light με το sneak, το sneak με το light. Τα λέω έτσι: Να μην βρει καμιά δική κατάρα από του τράπερ αυτή τη υπέροχη χώρα. Ε, το trapping μεταξύ, δεν το λέω σωστά, trapping, το beef, το beef, 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 beef. Εμένα, όταν εγώ beef, όταν ακούω αυτή τη λέξη, μου έρχεται στο μυαλό κονσέρβα. Δεν είναι κονσέρβα, αλλά είναι και εν πάση περιπτώσει ούτε κονσερβοκούτι Αν με πιάσατε τι εννοώ, αλλά είναι μια α, άλλη έτσι, ιστορία αγάπη μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία και πολύ συγκεκριμένων ανθρώπων. Εγώ μιλάω για τον Άρχοντα των ελληνικών ΜΕΜ. Τον άνθρωπο αυτόν ο οποίο το Λούμπεν του χρωστάει την ύπαρξή του. Μιλάμε φυσικά για τον Τιτανομέγιστο. Τον άνθρωπο ο οποίο όταν ήρθε στη Σάμου δεν δίστασε να ποζάρει και να φωτογραφηθεί κάτω από την βιτρίνα, δείχνοντα το όνομα του κρεοπωλείου Κνίτη, ε, δίνοντα, προσέξτε, συγγνώμη, κουτσούμπα από κάτω, κνίτη ε, κρεοπωλίου, και δείχνει χαμογελώντα κνήτη, Γιατί ο άνθρωπο, όπω και να το κάνουμε, διαθέτει χιούμορ. Τι είπε λοιπόν ο Άρχοντα στο ΜΕΜ, ο ένα και μοναδικό γραμματέα τη καρδιά μα, στο Κουμουσκό Κόμμα Ελλάδο, αναφέρθηκε στον Παπαρατσέγκο. Παπαρατσέγκο δεν είναι το όνομα του αυτό, προφανώ και επειδή εντάξει τώρα μεταξύ μα δεν νομίζω ότι τον πέρδεψε ο γραμματέα του Παπαράτσι, που είναι έξυπνο άνθρωπο, απλά ήθελε να κάνει αυτό το δικό του το. Το μπιφ εκεί. Ε, ο καθηγητή λοιπόν ιστορία του ψυχρού πολέμου του μ, νοσοκομείου, ενό πανεπιστημίου που έχει νοσοκομείο, νοσοκομείο που έχει ένα πανεπιστήμιο που έχει νοσοκομείο, κάτι τέτοιο, ενώ τον Τζον Χόπκιν, σε πάση περιπτώσει, ο Σεργέη Ρατσέγκο, έκανε τέσσερα tweet γιατί η πολιτική και μανάρια, κρατήστε το αυτό, η πολιτική γίνεται πλέον μέσα από τα social media και από τα tweet. Έκανε τέσσερα tweet Τέσσερα διαφορετικά έγγραφα στο προσωπικό του λογαριασμό τα ανέρτησε που αφορούν επιστολή τα δύο. Επιστολή του Μάρκου Βαφιάδη, του καπετάν Μάρκου και του Γενικού Γραμματέα του Μουσικού Κόμματο Ελλάδο, του Νίκου Ζαχαριάδη. Εδώ θέλω να πω ότι μπράβο, έβγε χίλια στι ιστοσελίδε, στι ελληνικέ και μέσα ενημέρωση τα οποία προσλαμβάνουν παιδάκια τα οποία ε, ε, τα ελληνικά τα μαθαίνουν πλέον σε γκρίκλι, και έτσι τον Μάρκο Βαχτιάδη τον αναφέρουν καπετάν Μάρκο, λε και αναφέρονται τον καπετάν Μάρκο στο Μεξικό και σε τίποτα Ζαμπατίστα κτλ. Αλλά έτσι, άμα δεν ξέρει να κλείσει απλά ονόματα, καπετάν Μάρκο θα τον γράφει. Λοιπόν, ο Νίκο Ζαχαριάδη ευτυχώ γλίτω από αυτό. Και η επιστολή αυτή ήταν προ τον Νίκο Ζαχαριάδη και προ την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματο τη Σοβιετική Ένωση. Μιλάμε τώρα για πριν από Μισό λεπτά και να κάνω τον λογαριασμό 74 χρόνια. Τόσο δηλαδή, πριν το 48, πριν 74 χρόνια έγραψε ένα μια επιστολή, πολιτική επιστολή, το, τον καιρό εκείνο που λέγεται το Ευαγγέλιο. Εμεί λοιπόν 74 χρόνια μετά, και αφού έχει περάσει ο καιρό εκείνο, καθόμαστε να συζητάμε τα τη επιστολή αυτή. Στην επιστολή λοιπόν αυτή ζητώ, είχε ζητηθεί τότε από τη Σοβιετική Ένωση, που υποτίθεται ότι πολεμάγανε στο όνομά τη, έτσι όχι τη Σοβιετική Ένωση του Κομμουνισμού, αλλά η Σοβιετική Ένωση ήταν το πλέον κομμουνιστικό κράτο. Και λέγανε ότι σύντροφοι, οι υπεύθυνοι αρβανοί σύντροφοι, οι οποίοι έχουν ότι μα βοηθάγανε και μπαινοβγαίναμε και παίρναμε προμήθειε, πηγαίναμε του τραυματίε μα εκεί κτλ. Υπήρχε μια στήριξη. Αποφάσισαν εδώ και δύο μήνε ότι δεν, δεν θα μα δίνουν τίποτα. Έτσι έχουμε θέμα. Γι' αυτό κοιτάξτε να δείτε πώ θα μα ενισχύσετε για να κάνουμε τον αγώνα. Γιατί εμεί μπορούμε να κάνουμε έναν αγώνα, και μπορούμε να πάρουμε ένα κομματάκι από την εμπόριο Ελλάδα εδώ, να το προσαρτήσουμε ενδεχομένω και στι ε, σοβιετικέ δημοκρατίε, στι κομμουνιστικέ δημοκρατίε. Δημοκρατίε, μπάλει το συσσαγωγικά, οι οποίε βρίσκονται τριγύρω μα. Οι λαϊκέ δημοκρατίε, έτσι τι λέγανε. Βέβαια, ω γνωστόν, τα ξέρουμε αυτά από την ιστορία. Η Ρωσία λέει: Δεν πήρα κανένα μήνυμα, παιδί, εγώ δεν ξέρω, εμένα δεν μου ήρθε τίποτα ήμουν εκτό δικτύου, δεν ξέρω τι μπορεί να έγινε. Για έλεγξε, για έλεγξε ξανά, μήπω έχει πάει στα πρόχειρα, ε, μήπως δεν έχει σταλεί, μήπω το γύρισε πίσω. Λοιπόν, και τελικώ αντιλαμβάνεστε ότι ο Δημοκρατικό Στρατό στην Ελλάδα δεν πήρε τίποτα και έγινε αυτό που έγινε, ακολούθησε αυτό που ακολούθησε. Ε, μάλιστα, σε ένα άλλο έγγραφο, αυτά τα πολύ σπουδαία και πονηρά έγγραφα τα οποία δημοσίευσε ο Σεργέη Ρατσέγκο, η Σοβιετική Ένωση έδινε γερμανικά όπλα στου άνδρε του Δημοκρατικού Στρατού. Γιατί θεωρείται οι κερατά τη, γιατί το κάνανε αυτό. Για να μην φαίνεται η ανοιχτή εμπλοκή τη Μόσχα στα τεκτενόμενα. Για να μην φαίνεται, του λένε γερμανικά όπλα. Για να μην λένε. Ότι σα δώσαμε εμεί ρωσικά όπλα, του δίνανε καλάσνικο, του δίνανε κάτι γερμανικά τα οποία είχαν πάρει λάθη ε, οι Ρώσοι από του Γερμανού. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το ξέραμε. Το γνωρίζαμε και αυτό και το γνωρίζαμε όχι γιατί ψάχνουμε τα μυστικά αρχαία ή γιατί είδαμε καμία εκπομπή του Βελόπουλου στην τηλεόραση. Αλλά γιατί το ίδιο το, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο τα έχει δώσει στην δημοσιότητα σε ένα δοκίμιο ιστορία του κόμματο που έχει βγάλει και μάλιστα είναι και πολύ τομο. Και όποιο θέλει μπορεί να σπέψει να το ε, προμηθευτεί, και κάνω και εγώ το ίδιο που κάνει ο Άνδρο Ζεωριάδη και ο, ο Κουτσουμπασί στη Βουλή. Λέμε δηλαδή: Πηγαίνετε, αγοράστε όσο εμεί μιλάμε, εσεί αγοράζετε. Είναι πάρα πολύ καθαρό και ξεκάθαρο το τι πρέπει να γίνει σε αυτή την ε, περίπτωση. Λοιπόν, ο Βασιλιά των ΜΕΜΒ, ο ένα και μοναδικό. Ο κύριο Κουτσούμπα. Τι είπε λοιπόν, είπε ότι τώρα αυτά κυρίε και κύριοι είναι παπαρατσέγκο. Είναι παπαρατσέγκο γιατί δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν τώρα σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και ενώ υποτίθεται ότι είμαστε σε μια γενικώ στην Ελλάδα σε μια τύπη προεκλογική περίοδο, αλλά ειδικά τώρα πάμε και σε προεκλογική περίοδο εφόσον θα έχουμε εκλογέ, διπλέ εκλογέ μέχρι τι αρχέ Ιουνίου. Να προσπαθεί να επαναφέρει. Τέτοιου είδου πράγματα που αφορούν στον εθνικό διχασμό, που αφορούν στον εμφύλιο πόλεμο, γιατί αυτό ήταν, εθνικό διχασμό και εμφύλιο πόλεμο, τουλάχιστον για εμά οι οποίοι δεν θέλουμε, δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε κανένα λόγο και να διαλέξουμε μια πλευρά για το τι συνέβη πριν από 80 χρόνια. Συγγνώμη, αλλά και οι δύο πλευρέ τα κάνατε έτσι που οδηγήσατε τη χώρα, ε, όχι, όχι, δεν αφήσατε απλά τη χώρα να αναπτυχθεί, όπω αναπτύχθηκε ο ο υπόλοιπο μετά. Το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά την οδηγήσατε και πολύ πιο πίσω από ό,τι ήταν πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εν πάση περιπτώσει, η ελληνική ιδιαιτερότητα το να σφαζόμαστε και να τρογόμαστε κυριολεκτικά κάθε τρει και λίγο μεταξύ μα. Αλλά ε, το ξαναλέω, δεν μπορεί να αποτελεί αυτό πολιτική τακτική σε μια προεκλογική περίοδο να αναφέρεσαι πού στον εμφύλιο πόλεμο και στα, να προσπαθεί να ξυπνήσει. Πού να ξυπνήσει, Δηλαδή και πέντε γέρι που ζουν ακόμα, μεγάλες ηλικίε άνθρωποι που ζουν ακόμα, λίγο πολύ τα έχουν ξεχάσει. Ε, αν όχι τα έχουν ξεχάσει, τα έχουν συγχωρέσει μέσα του και έξω του. Οπότε το να τα επαναφέρει και να έχει απόγονου ή και ούτε καν απόγονου αυτών ε, των ανθρώπων ε, να τα αναμασάνε και 20χρονοι, 25χρονοι, εγώ να βουλευτέ, να φέρουν και να περιφέρουν όλο αυτό το, το, το λασπουριό ε, μέσα στην ε, πολιτική ζωή και στην κοινωνική ζωή του τόπου νομίζω περισσότερο κακό κάνεις παρά καλό γι' αυτό συμφωνούμε με τον συντρόφο Κουτσούμπα ο οποίος λέει παπαράτσενγκο για το συγκεκριμένο πράγμα Μα να και πριν ότι η πολιτική σήμερα και γενικότερα ο τρόπο επικοινωνία είναι τα social media. Καλό ή κακό, έτσι είναι. Τα social media έχουν πάρει θέση ανοιχτού καφενείου. Τα καφενεία, τα κανονικά, τα original καφενεία έχουν ψηλοκλήσει. Δεν υπάρχουν και αν υπάρχουν, δεν μαζεύουν τον κόσμο που μαζεύανε παλιά. Όπου το καφενείο παλιά ήταν όντω η εκκλησία του Δήμου. Δηλαδή πήγαινε, ήταν γεμάτο ο καφενέ, έμπαινε μέσα ο πολιτικό. Παλιά μιλάμε έτσι, πρώτη κρίση, πρώτη του δεκαετία, μετά του 12, η πολιτική μπαίνανε μέσα και λέγανε Δεν μα κερδίζει κανένα, καφέ σε καφενείο και ούτε καφέ δεν κερδίζει ο κόσμο και πολύ καλά θα λέγανε έκανε. Αλλά έβαινε ο πολιτικό μέσα στο καφενείο και έλεγε Κέρασε του όλου ένα γύρο, ό,τι πίνει, ό,τι παίρνει ο καθένα. Ό,τι πίνει ο καθένα. Και έβαζε ο καφέντη ένα γύρο και γινόταν και ένα σαματά και έβγαινε και ένα μεροκάμα το εξτρά για όλου. Και ήταν και ευχαρισμένοι και άλλοι ότι είδε και βουλευτέ και μα κέρδισε δύο σούμε, ρε αδερφέ. Πλέον αυτά έχουν τελειώσει. Και ενώ πολιτικοί, οι πολιτικοί πλέον έχουν την ευκαιρία να κρατάνε τα φράγκα στην τσέπη τους για τον προεκλογικό αγώνα και καλά ή να τις κάνουν πυρωμένε προωθήσεις στο facebook γιατί έτσι πλέον λειτουργεί η πολιτική άρα λοιπόν μην μας ξενίζει όταν βλέπουμε και εδώ κάποιοι να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο αλλά γιατί επειδή στον τόπο του ουδής προφήτης εννοείται φυσικά και Όντω, δεν έχει κανένα από αυτού που ασχολούνται με την πολιτική εδώ στις προφητικέ ικανότητε, γιατί αν είχε, θα κάναμε και ένα έργο στον τόπο, το οποίο θα βλέπει μπροστά και σε 10, 15, 20 χρόνια. Η εν πάση περιπτώσει, για να μην τα γενικεύω και του σουβαλιάζω όλου, δεν, δεν έχουν οι περισσότεροι από αυτού τέτοιου είδου ικανότητε. Εμεί δουλειά δεν είχαμε ω γνωστόν και κάτσαμε και ασχοληθήκαμε λίγο να μετρήσουμε. Τι αναρτήσει που κάνανε μέσα στο Γενάρη, γιατί δεν τετραλατήκαμε να πιάσουμε όλο τον χρόνο, αλλά είπαμε έτσι τον τελευταίο μήνα το Γενάρη, μια και τον κλείνουμε πανηγυρικά, για να δούμε τι αναρτήσει κάνανε στα social media. Πήραμε λοιπόν καταρχήν του επικεφαλεί των δημοτικών συνδυασμών στην Ανατολική Σάμμο. Στην Δυτική Σάμμο δεν το συζητάμε, το Facebook δεν έχει πάει ακόμα και τα social media γενικά. Πολύ φτωχή η παρουσία εκεί, ο Δήμαρχο δεν έχει καν social media και νομίζω ανάξιο λόγο για καν να ασχοληθούμε για την επικοινωνία. Μιλάμε σε social media έτσι και όχι γενικά για να μην παρεξηγόμαστε, γιατί μερικοί για την παρεξήγηση έχετε και μπροστά μπροστά. Λοιπόν, στον Δήμο λοιπόν, Ανατολική Σάμου, ο κ. Χατζηχριστοδούλου, επικεφαλή τη ανατροπής, Ανατροπή, ένα νέο άνθρωπο, ο οποίο περίμενε να έχει μια καλή χρήση των social media, για τον Γενάρη έχει κάνει 0-0 νάδα, καμία απολύτω ανάρτηση. Ο κύριος Νίκος Κατρακάζος, ο επικεφαλής του Όλοι για τη ΣΑΜΟ, έχει κάνει uh, 7 αναρτήσεις. Η ΣΑΜΟ μπροστά είναι. Θα σας γελάσω. Νίκος Κατρακάζος νομίζω το ξέρετε uh, καλύτερα το όνομα. 7 αναρτησούλες μέσα στο Γενάρη. Οι πιο πολλέ οι πέντε είναι αναδημοσιεύσεις και δεν έχουν και πολύ uh, ιδιαίτερο πολιτικό χρώμα και χαρακτήρα. Ο κύριος Ζάχαρης, αντιπολίτευση καθώς, έτσι, ΣΑΜΟΣ αλλάζει το όνομα του συνδυασμού 7 αναρτήσεις και εδώ κάποιες αναδημοσιεύσεις και περιορισμένα έτσι γύρω από τα τοπικά ζητήματα και τώρα πάμε στον πρωταθλητή όλων σε επίπεδο αρχηγών παρατάξεων τον Δήμαρχο τον Γιώργο Τοστάτζη ο οποίος έχει κάνει 37 αναρτήσεις μέχρι πριν από λίγη ώρα που μιλάμε με τελευταία, μέχρι πριν λίγο που μιλούσαμε ήταν η ανάρτηση σχετικά με τα Ήμια και για τους uh, τρεις uh, θανόντες uh, εκείνη την νύχτα των ημείων. Αναμφισβήτα λοιπόν είναι αυτός που οποίος έχει κάνει τις περισσότερες αναρτήσεις μέσα στο Γενάρη μία ακόμα κάτι αναρτήσεις την ημέρα βγαίνει, 31 μέρες, 37 αναρτήσεις, δεν είναι και τίποτα σπουδαίο και τίποτα φοβερό. Ο κύριος Κώστας Τζίχας δεν έχει κανένα Facebook και όλοι μαζί οι επικεφαλείς έχουν 51 αναρτήσεις για τον Γενάρη. Προσωπικά μέχρι πριν από λίγο είχα 55 στο δικό μου λογαριασμό και το αντιπαραβάλλω για να δείτε ότι δεν δουλεύουν και πολύ τα social media, τουλάχιστον όσο νομίζουμε εμεί έχουμε στο μυαλό μα ή φανταζόμαστε ή ακούμε ότι είναι όλη μέρα στο Facebook. Όχι, θα λέγαω ότι <coughs> μπορεί και σχεδόν καθόλου να μην περνάνε στο, στο Facebook, ε, τουλάχιστον ε, να κάτι σημαντικό. Ο, τώρα σε επίπεδο αντιδημάρχων, ο κύριο Καρά πρώτο με 17, ο κύριο Ζωνησίου έχει 6, η κυρία Κάιλα 1, μια καλή χρονιά, ο κύριο Μητσό 7. Και εδώ στον κύριο Μητσό οι περισσότερε είναι και επαγγελματικέ, έχουν κάνει σχέση με τι επιχειρήσει που διαθέτει. Ο κύριο Βαλκαμιλή, 0 το οποίο εντυπωσιακό για τον κύριο Βαρκαμίνη είναι ότι διατηρεί social media. Και ο κύριο Κολάρο, ο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει μόνο τρει αναρτήσει, ένα χρόνια πολλά, κάτι σχετικά με τη φτώχεια και μία για την Αττική οδό και τα χιόνια που δεν έλειωσαν ή έλειωσαν και που εγκλωβίσαν του οδηγού. Άρα και εδώ βλέπουμε ότι οι αναρτήσει είναι πολύ λίγε. Ε, γενικά λοιπόν και σαν συμπέρασμα για το Γενάρη, για το Γενάρη το ξαναλέω, δεν λέω για την προηγούμενη χρονιά, μπορεί την προηγούμενη χρονιά να ξεπατωθήκαν όλοι αυτοί και να είχαμε εκατοντάδε αναρτήσει. Εμεί μιλάμε για το Γενάρη. Είναι ότι οι αναρτήσει δεν ήταν πολλέ και σχετικά ήταν σε νορμάλ επίπεδα. Αλλά αυτό που θα πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι πλέον η επικοινωνία έχει αλλάξει. Το ξαναλέμε. Γίνεται σε πολύ μεγάλο μέρο μέσα από τα social media, μέσα από το Twitter, πάρα πολύ μέσα από το, από το Facebook, λιγότερο, αλλά τουλάχιστον για μα εδώ, νομίζω ότι το Facebook έχει μια έτσι, πρωτοκαθεντρία και αυτό γιατί μπορεί να γράψει λίγο περισσότερα. Είναι, θέλει λίγο πιο συμπυκνωμένο νόημα το, το Twitter και δεν χρησιμοποιούν και πάρα πολύ και το Twitter. Αλλά γενικότερα η επικοινωνία πλέον γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Το Ιντερνετ έχει δίσδυση ακόμα και σε μεγαλύτερε ηλικίε και σε ανθρώπου του οποίου ενδεχομένω να μην περίμενε ότι θα ασχολούνται με τα social media πριν από 10 χρόνια, αλλά πλέον ασχολούνται, έχουν ενεργού λογαριασμού, Παρακολουθούν, μπορεί να μην συμμετέχουν πολύ γράφοντα, αλλά βλέπουν, παρακολουθούν. Οπότε είναι λογικό να γίνεται επικοινωνία και με ε, αυτόν τον ε, τρόπο. Αυτό το οποίο πάντα θα είναι όμω και σημείο των καιρών μα, αλλά ε, ε, δεν νομίζουμε, και μα άποψη, ότι δεν είναι ε, ε, σωστό, είναι ότι δεν είναι δυνατόν να συγκροτούνται στρατοί ή να ε, ε, ξεκατηνιαζόμαστε, να το πούμε έτσι, γύρω από ένα post μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βεβαίως αντιλαμβάνεσαι ότι και αυτό δεν γίνεται με έναν δομημένο τρόπο αλλά γίνεται πολύ περισσότερο όπως θα τσακωνόμασταν ε, αν βρισκόμασταν στον δρόμο όχι γιατί στον δρόμο και από κοντά δεν νομίζω ότι θα λεγόταν και τόσο βαριές κουβέντες όπως λέγονται μερικές φορές που πραγματικά πέτσα από τα σύννεφα αλλά λες ρε, ρε φίλε διότι να συμβαίνουν ή δεν καταλαβαίνεις το πως λειτουργεί το μέσο και γράφεις κάτι χωρίς να σε νοιάζει. Λες, α, δε, α, σιγά, πού θα το δει αυτός τώρα ότι τον είπα μαλάκα ή πού θα το δει αυτο να του είπα αυτό ή το είπα το άλλο. Ή πραγματικά δεν σε νοιάζει και θα του το, το έλεγε και στα μούτρα. Αλλά γιατί πολύ αν βάλω για το δεύτερο, ας προσέξουμε τουλάχιστον ε, το πρώτο. Μανάρια μου, κορονοϊός είναι εδώ, καλπάζει, όμικρον, όμικρον με το τσουβάλι και στην ε, Σάμο και θα κλείσει ο μήνας, ο Γενάρης, με γύρω στα 1.600 κρούσματα συνολικά για το 2022. Καλά ξεκίνησε ο Ιανουάριος, να το πούμε έτσι, και είχαμε περίπου 500 κρούσματα ή περίπου 504-514 κρούσματα μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα στη ΣΑΜΟ νόησαν 514 συνάνθρωποι μας από την COVID-19. Αυτό σημαίνει ότι από τρεις ανθρώπους σε κάθε οικογένεια τέσσερι, από τρει βάλτε μέσο όρο για κάθε άτομα, περίπου 1500 άτομα την προηγούμενη εβδομάδα στη Σάμου ήταν κλεισμένα μέσα εξαιτία τη COVID-19. Βέβαια θα μου πει δεν πολύ φάνηκε γιατί ήταν κρύο, χιόνια που εμεί δεν είχαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει Κλείσαμε και τα σχολεία για να αναχαιτήσουμε την νόσο. Παρ' όλα αυτά, χτύπησαμε και εκατοστάρε, χτύπησαμε και 80 stars, και 90 και είπαμε 500 τόσα κρουσματάκια μόλι την προηγούμενη εβδομάδα. Το θέμα όμω είναι τώρα τι θα γίνει αυτή την εβδομάδα, και βεβαίω τι θα γίνει αυτή την εβδομάδα. Και όλα στη λογική το ότι χαλαρώνουν και τα μέτρα, και πλέον θα ανοίξουν και οι μουσικέ στα καταστήματα εστίαση γιατί, ω γνωστόν. Ε, ο COVID εξαπλώθηκε πάρα πολύ με τη μουσική. Εμεί τώρα εδώ, το γεγονό το ότι είχαμε τόσα πολλά κρούσματα με κλειστέ μουσικέ, μάλλον οφείλεται το ότι αυτοί οι άνθρωποι στα σπίτια του ακούγανε ε, κρυφά μουσική. Πρέπει να ακούγανε κρυφά μουσική και γι' αυτό να κόλλησε τόσο κόσμο COVID στην Σάμμο. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τα συνθήματα είναι για να αλλάζουν και μπορούμε και τα ρεκόρ για να σπάνε και μπορούμε να αλλάξουμε πάρα πολύ το σύνθημα και να πούμε ότι η Σάμος και σήμερα ήταν βρώμικη. κάθε τρει και λίγο. κάντε την εγγραφή σα στο κανάλι μα στο YouTube, στο κανάλι του Samos Time στο YouTube και σήμανση στο καμπανάκι. Κάθε τρει και λίγο το podcast που ακούτε μέσα από το samustimes.gr στη σελίδα του και κάθε τρει και λίγο το podcast που ακούτε μέσα από τη σελίδα του Samos Times στο Facebook. Και βεβαίω υπάρχει κάθε επεισόδιο ανάπτυξη και στο Twitter και σε όλα τα social media. Στο μικρόφωνο και πάλι ο δημοσιογράφος Μιχάλης Βαρνιάς σε ένα επεισόδιο Παπαρατσέμπορ.